33, που είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, το πρώτο κεφάλαιο. Σελίδες λοιπόν 1033, πρώτο κεφάλαιο από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού, προς τους Αγίους, τους όντας εν Εφέσο και πιστούς εν Χριστώ Ιησού, χάρισι ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ευλογή σας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού εις έπαινον της δόξης, της χάριτος αυτού, με την οποία εχαρίτως εν ημάς δια του ηγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτημάτων κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού καθήν, επερίσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποία προέθετο εν εαυτό εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Εν αυτό, εις τον οποίον και λάβομεν κληρονομίαν, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά τη βουλήν του θελήματος αυτού, δια να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού ημείς οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις το οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας, ως της είναι ο αραβών της κληρονομίας ημών μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντες λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Αμήν. Συνεχίζουμε λοιπόν τη σειρά των μαθημάτων μας, που είναι τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, και σήμερα, με τη χάρη του Χριστού, θα εγκύψουμε και θα επιμείνουμε στις γραφές επάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, μυστήριο, το μυστήριο του θελήματος του Θεού. Την περασμένη Δευτέρα είχαμε το μυστήριο του Θεού και Πατρός και Χριστού, το μυστήριο του Χριστού. Τώρα, το μυστήριο του θελήματος του Θεού, που δεν είναι άλλο από το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός έχει ένα θέλημα, το οποίο είναι το εν γέννη θέλημα του σχεδίου του Θεού, αλλά ταυτόχρονα έχει και ένα μυστηριώδες θέλημα και σχέδιο για την Εκκλησία Του, αλλά ταυτόχρονα έχει και ένα μυστηριώδες σχέδιο και θέλημα για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Και η Γραφή το αποκαλεί, ο Λόγος του Θεού το αποκαλεί μυστήριο, γιατί είναι πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε, εξελίσσεται στη ζωή μας, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Το κύριο ερωτηματικό είναι το γιατί να συμβεί αυτό, γιατί να γίνει αυτό, που η καρδιά αλλά και η σοφία του ανθρώπου δεν μπορεί να διακρίνει, αλλά είναι σαν αξίωμα, σαν δόγμα, είναι το θέλημα του Θεού, στο οποίο δεν χωράει γιατί. Γιατί έτσι αποφάσισε ο Θεός, γιατί έτσι είναι το θέλημα του Θεού. Και είναι μυστήριο, γιατί δεν το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, αποκαλύπτεται, και είναι μυστήριο γιατί δεν αλλάζει, δεν αλλοιούται. Ο Παύλος λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, στέλνει την επιστολή του στους Εφεσίους, αναφέροντας ότι δια του θελήματος του Θεού εγώ είμαι Απόστολος Ιησού Χριστού. Δεν είναι του θέλοντος ούτε του τρέχοντος, αλλά του ελέοντος Θεού. Δεν το αποφάσισα εγώ. Δεν το αποφάσισε ο Ιησούς Χριστός. Δεν το αποφάσισαν άλλοι άνθρωποι, αλλά η απόφαση είναι ενός. Και αυτό είναι θαυμαστό, αδερφοί αγαπητοί, ώστε αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας να γνωρίζουμε στην Εκκλησία μας, να γνωρίζουμε, αλλά και στο εν γέννη σχέδιο του Θεού, ότι είναι απόφαση ενός. Αυτός είναι ο νους, είναι ο αιώνιος Θεός, τον οποίον η Γραφή αποκαλεί μόνος δεσπότης, μόνος, δεν υπάρχει άλλος δεσπότης,
Και θέλω να το δούμε αυτό πώς το περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Αν θέλετε να πάμε στη σελίδα 1053 να περιγράψουμε λίγο την προσωπικότητα, αν μπορούμε και από μία άποψη, την προσωπικότητα του Θεού, την υπόσταση. Είναι σελίδα 1053. Θα διαβάσω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου την πρώτη, την Α προς Τιμόθεον, και το κεφάλαιο 6, σίγμα ταφ, και εδάφιο 13. Κεφάλαιον 6, εδάφιλον 13, σελίς 1053. «Σε παραγγέλω ενώπιον του Θεού του ζεοποιούντος τα πάντα και του Ιησού Χριστού, του μαρτυρήσαντος ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου την καλή νομολογία. Σε παραγγέλω λοιπόν ενώπιον του Θεού που ζωοποιεί τα πάντα, ο μόνος ζωοποιός κατά πάντα και των πάντων, αλλά και του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος ομολόγησε την καλή μαρτυρία σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου, να φυλάξεις την εντολή αμόλυτον, αμέμπτον, μέχρι της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θα αγωνίζεσαι τον καλόν αγώνα, θα μένεις στην πίστη, θα αγωνίζεσαι να τελειώσεις το δρόμο σου. Μέχρι πότε? Μέχρι να φανεί ο Ιησούς Χριστός, μέχρι να έρθει η επιφάνεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την οποίαν εν της ορισμένης καιρής θα δείξει, θα αποκαλύψει, θα φανερώσει κατά το αιώνιο μυστηριώδες σχέδιο και θέλημά του, ο μακάριος και μόνος δεσπότης, πατέρας, ο βασιλεύς των βασιλευόντων. Δεν λέει ο βασιλεύς των βασιλέων, που είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά τον αποκαλεί βασιλέα των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ο οποίος μόνος έχει την αθανασία, αυτός μόνος έχει την αθανασία, κατοικών φως απρόσιτον, γιατί ο Θεός είναι φως, κατοικών φως απρόσιτον, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδε ποτέ, ούτε μπορεί, έχει τη δυνατότητα να δει, εις τον οποίο ας είναι πάντοτε η τιμή, το κράτος και η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αυτός λοιπόν ο αιώνιος Θεός, ο Πατέρας, είναι που το θέλημά του εξουσιάζει και κυριαρχεί επί πάντων. Είναι τα πάντα εν πάση. Αυτός λοιπόν δια του θελήματος του αποφάσισε ο Απόστολος Παύλος να γίνει Απόστολος Χριστού, ο Σαούλ, ο Παύλος να γίνει Απόστολος Χριστού, το έργο το εκτελεί ο Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, ο ενσαρκωθής Λόγος του Θεού, και το εκτελεί δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά τα πάντα προέρχονται εξ αυτού. Εξ αυτού είναι τα πάντα. Και ποιο ήταν το θέλημα του Θεού τώρα, το μυστηριώδες θέλημα του Θεού? Ότι αυτός ο Θεός και Πατήρ, που είναι ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πρώτον μας ευλόγησε εμάς με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Η ευλογία λοιπόν του Θεού, και εδώ είναι ανάγκη να το ξεχωρίσουμε και να το συνειδητοποιήσουμε, η ευλογία του Θεού δεν είναι να πάνε καλά οι δουλειές μας. Έτσι. Δεν είναι για δω τη γη, αλλά η ευλογία του Θεού είναι στα ουράνια. Και μάλιστα μας ευλόγησε με κάθε ευλογία, όλες τις ευλογίες, γιατί πάσα δόσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εκ του Πατρός των φόντων. Με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Δεύτερον, μας εξέλεξε, και μάλιστα όχι δεύτερον, μας ευλόγησε καθώς μας εξέλεξε, έτσι μας ευλόγησε, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, επειδή μας εξέλεξε, διά του Ιησού Χριστού, προκαταβολής κόσμου, μέγα μυστήριο, με εξέλεξε, σε εξέλεξε προκαταβολής κόσμου. Τι σε εξέλεξε? Να είσαι άγιος και άμωμος ενώπιον του Θεού δια της αγάπης. Αυτή είναι η εκλογή του. Μας εξέλεξε εις αγιασμόν.
και εις άμμωμον ζωήν, πώς δια της αγάπης, αφού προηγούμενα προώρησεν ημάς εις υιοθεσίαν, και η υιοθεσία μας είναι η Ανάστασής μας, γιατί τώρα είμαστε τέκνα Θεού, αναγεννηθήκαμε, αλλά εις ελπίδα ζώσα. Μπορεί να πάμε, μπορεί και να μην πάμε. Οριστική υιοθεσία θα γίνει με την Ανάστασή μας. Τότε θα υπάρξει η σφραγίδα, θα αποκαλυφθεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού στους αιώνες των αιώνων. Όπως ο Ιησούς Χριστός εγεννήθη δια σπέρματος Δαβίδ σαν άνθρωπος από το Πνεύμα το Άγιο και τη Μαρία την Παρθένου, αλλά απεκαλύφθη Υιός Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεως αυτού. Γι' αυτό και αποκαλείται πρωτότοκος πάσης φύσεως. Δια της Αναστάσεως, καθώς είναι γεγραμμένο, Υιός μου είσαι εσύ, σήμερον εγώ σε εγέννησα, και τούτο λέει, το λέγει η Γραφή, δια την Ανάσταση αυτού. Όπως και εμείς δια της Αναστάσεως μας, με τη συμμετοχή μας στην αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί εμείς θα είμαστε με τη χάρη του Χριστού ή εκ των αποθανόντων εν Χριστώ ή εκ των ζώντων που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει, ανάλογα με το σχέδιο του Θεού. Αφού λοιπόν μας προώρησε εις υιοθεσίαν στον εαυτό του, να μας υιοθετήσει αυτός δια του Ιησού Χριστού, και μάλιστα όχι γιατί κάποιος του σύστησε ή του είπε, κατά την ευδοκία του δικού του θελήματος, μυστηριώδους θελήματος, και μάλιστα να είμαστε έπαινος της δόξης και της χάριτος του Θεού με την οποία μας εχαρίτωσεν δια του αγαπημένου. Θα είμαστε έπαινος και δόξα, έπαινος και δόξα του Θεού δια της χάριτος, αλλιώς δεν μπορούμε, κατά χάριν είστε σε σωσμένοι του αγαπημένου του, του Ιησού Χριστού. Δια να έχομεν, φοβερό το μυστήριο του Θεού, δια να έχομεν την απολύτρωση, δηλαδή την άφεση των αμαρτημάτων μας, δια του αίματος του Ιησού Χριστού, καθώς με τη χάρη του πλουσίως αφαίρεσε τις αμαρτίες μας και ταυτόχρονα μας γέμισε με κάθε σοφία, σύνεση και φρόνηση. Ο χριστιανός δηλαδή, αφού αναγεννάται, γίνεται σοφός. Με τη χάρη του Χριστού αναγεννηθήκαμε, ο Θεός μας αναγέννησε δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, με τη χάρη του Χριστού αναγεννηθήκαμε, με τη χάρη του Χριστού αφέθησαν οι αμαρτίες μας και στα μάτια του Θεού ήμασταν αμάρτητοι, δίκαιοι δια της πίστεως και δια της αποδοχής μας του ονόματος του Ιησού Χριστού, και ταυτόχρονα επερίσσευσε στα παιδιά του Θεού τη δική του σοφία και τη δική του φρόνηση, ώστε να τους αποκαλυφθεί το μυστήριο του Θεού και εν γέννη τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Και πότε έγινε αυτό? Αφού προηγουμένως γνωστοποίησε εις εμάς το μυστήριο του θελήματος αυτού κατά τη δική του απόφαση, την οποία είχε μέσα του, γιατί είναι άναρχος, απαρχής ο Θεός, αν και είναι άναρχος ο Θεός, αυτή ήταν η πρόθεση μέσα του, να μας γνωστοποιήσει το μυστήριο του θελήματος αυτού το συγκεκριμένο καιρό, τους συγκεκριμένους χρόνους και καιρούς που είναι στα δικά του χέρια. Ακούστε ποιο είναι: να συγκεφαλαιώσει, να εξισώσει, να κάνει ένα τα πάντα και στον ουρανό και στη γη, να ενώσει τον ουρανό με τη γη δια του Ιησού Χριστού. Αυτά λοιπόν που συμβαίνουν στον ουρανό να είναι κτήμα δικό μας, και αυτά που συμβαίνουν στη γη να είναι κτήμα στον ουρανό. Ο ουρανός δηλαδή και η γη πνευματικά να γίνουν ένα. Απίστευτο, αδερφοί. Ο πνευματικός ουράνιος κόσμος, ο θρόνος του Θεού, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι,
τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, όλος αυτός ο πνευματικός κόσμος να ενωθεί με μας, καθώς δια του Ιησού Χριστού έχομεν την ικανότητα να εισερχόμεθα εις τα Άγια και να στηκόμεθα εμείς, εσύ, με αυτό το σώμα, αλλά δια του αίματος του Ιησού Χριστού και δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου να εισέρχεσαι στο θρόνο του Θεού και να δίνεις δόξα σε Αυτόν δια του Ιησού Χριστού. Ο ουρανός κατέβηκε στη γη και η γη ανέβηκε στον ουρανό. Και το θέλημα του Θεού ήταν τα ουράνια και τα γήινα να γίνουν ένα. Δια του Ιησού Χριστού τον οποίον απέστειλε. Φοβερό μυστήριο. Κανένας δεν μπορούσε να το σκεφτεί, ιδιαιτέρως δεν μπορούσε να το φανταστεί ο διάβολος. Όταν είδε ο διάβολος το Θεό να δημιουργεί τον υλικό κόσμο, να δημιουργεί τη γη και να δημιουργεί ένα ανθρωπάκι ασήμαντο, ουτιδανό, που ήταν παιχνιδάκι για τον διάβολο να τον πλανήσει, μία λέξη είπε στην Εύα και πλανήθη η Εύα, μία λέξη είπε στον Αδάμ δια της Εύας και πλανήθη ο Αδάμ, λέει αυτός τι να μου κάνει εμένα, αυτός πώς να με νικήσει ο Θεός δι' αυτού. Πού να φανταστεί ότι ο Θεός είχε σχεδιάσει τον ουρανό να τον ενώσει με τη γη και τη γη να την ενώσει με τον ουρανό και να τα κάνει ένα δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή πώς ένα? Εγώ είμαι παιδί του Θεού. Το πλήρωμα της θεότητος, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού να κατοικεί στο στράκινο σώμα αυτό, το χωικό, το οποίο είναι φθαρτό και θνητό. Μυστήριο μέγα το θέλημα του Θεού. Και όλα αυτά μέσα στο Χριστό, τον οποίον, εις τον οποίον και ελάβαμεν κληρονομία. Θα σε κάνω ένα, αλλά θα σε κάνω και κληρονόμο μου. Θα σε κάνω παιδί μου, αλλά θα είσαι και κληρονόμος μου. Συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα και κατά την βουλή του θελήματος του Θεού μας προώρησε. Αυτός που ενεργεί τα πάντα μέσα από το μυστήριο της βουλής του θελήματος του να είμεθα, όχι μόνο ένα, αλλά να είμεθα έπαινος της δόξης αυτού εμείς που προελπίσαμε στο Χριστό. Και το ερώτημα είναι, ελπίζεις στο Χριστό, αδερφέ? Εάν ελπίζεις στο Χριστό, όλα αυτά, όλο αυτό το μυστηριώδες θέλημα του Θεού είναι μέσα σου και εσύ μέσα σε αυτό. Γι' αυτό λέει η Γραφή, είμαστε ουρανοπολίτες. Το πολίτευμά μας δεν είναι γήινο, είναι ουράνιο. Γιατί? Γιατί το μυστηριώδες θέλημα του Θεού μας ένωσε με τον ουρανό, με τα αιώνια, με τα ουράνια. Μας έκανε ένα. Όπως ο Χριστός και δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου ο Πατέρας είναι γεγραμμένο και θέλομεν ελθεί και θέλομεν κατοικήσει εν αυτό μέσα σου. Ποιος? Ο τα πάντα εν πάση πληρώνων. Θα κατοικήσει μέσα σου ο Τριαδικός Θεός, όπως κατοικεί στον ουρανό, όπως κατοικεί και κάθεται στο θρόνο του, έτσι κατοικεί, έκανε θρόνο του το σώμα σου, έκανε ναό του το σώμα σου, αλλά και ταυτόχρονα εσένα τον άνθρωπο, τον άθλιο, τον ουτιδανό, τον κακομύρη, τον αρρωστιάρη, τον αμαρτωλό, τον βρωμιάρη, τον αδύναμο, τον έντισε με τη δόξα του ουρανού. Και τον βλέπει ο διάβολος και τρέμει, φρύτη. Ποιος είναι αυτός? Και ο Χριστός λέει, το παιδί του Θεού, ο κληρονόμος του Θεού, ο συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Και εσύ με βλέπεις και με λυπάσαι, γιατί είμαι άρρωστος, γιατί γυρνάω, γιατί πέφτουν τα μαλλιά μου, γιατί πονάει η μέση μου. Αλλά ο διάβολος με βλέπει και τρέμει και φρύτη, γιατί ο Θεός με έχει κάνει φως δια του Ιησού Χριστού.
και μας έχει προσδιορίσει να είμαστε έπαινος της δόξης Του. Ακούτε, πώς επαινείται η δόξα του Θεού? Με σένα, αδερφέ μου, που σένωσε με τον ουρανό, εσένα που ήλπισες εκ των προτέρων εις τον Χριστό, αφού άκουσες τον λόγο της αληθείας, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού της σωτηρίας. Απίστευτα. Εις το οποίον και πιστεύσαντες, αφού πιστεύσαμε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Θεός, αλληλούια, μας φράγησε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Σφραγισμένη, παπ, σφραγίδα, ουράνια. Σφραγίδα αιώνια, ουράνια, που είναι η υπόσχεση, ο αραβών της κληρονομίας, η υπόσχεση ότι είσαι κληρονόμος του Θεού. Μέχρι να έρθει η στιγμή της απολυτρώσεως που η υπόσχεση θα γίνει βεβαιότης. Αλληλούια. Φοβερό δεν είναι το σχέδιο του Θεού, αδερφοί? Άφωνη έχει μείνει όλη η οικουμένη, όλος ο ουρανός έχει μείνει άφωνος μπροστά στο αιώνιο σχέδιο του Θεού, που ξεκίνησε όταν ο Θεός είπε γεννηθεί το φως, και όταν προχώρησε και αυτό το μικρό κομματάκι, ξέρετε τι είναι η γη στο σύμπαν, μια ελάχιστη κουκίδα, ένας κόκκος άμμου ανάμεσα σε βράχια και σε βουνά, ένας κόκκος άμμου. Και όταν έφτιαξε αυτή τη γη, άντε τώρα να φανταστεί κανείς τι εσκόπευε να κάνει ο Θεός. Να ενώσει αυτή τη γη, δηλαδή τους ανθρώπους πάνω στη γη, με τον ουρανό. Και γύρω μας, αλληλούια, άγγελοι στρατοπεδεύουνε. Στρατόπεδο αγγέλων, αδελφοί, είναι άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων το Θεό. Περπατάς και στρατόπεδο αγγέλων σε ακολουθεί. Κοιμάσαι, στρατόπεδο αγγέλων σε φρουρεί. Ξυπνάς, στρατόπεδο αγγέλων διατεταγμένων στην υπηρεσία σου. Από τον μόνο δεσπότη που κατοικεί σε φως απρόσιτο, τον βασιλέα των βασιλευόντων και τον Κύριο των κυριευόντων. Αλληλούια. Αυτό είναι λοιπόν το σχέδιο του Θεού εν γέννη για τον ουρανό και για τη γη. Αλλά μέσα σε αυτό το σχέδιο έχει προβλέψει για τον Χριστό ένα άλλο θέλημα, ένα άλλο μυστήριο. Θα στείλω τον Χριστό και θα τον παντρέψω. Μέγα μυστήριο. Μέγα μυστήριο. Αλλά το μυστήριο της Εκκλησίας θα το δούμε την άλλη Δευτέρα. Αλλά πριν το μυστήριο της Εκκλησίας υπάρχει το μυστήριο της πίστης. Θα το δούμε και αυτό. Πίστης, απιστίας, ανομίας. Θα το δούμε και αυτό. Αλλά σήμερα θα προχωρήσουμε στο μυστήριο του θελήματος του Θεού για τον άνθρωπο και για το πιστεύω του ανθρώπου. Δηλαδή, τι πρέπει να πιστέψω για να μπω μέσα σε αυτό το σχέδιο του Θεού, το οποίο βέβαια δεν είναι εύκολο, είναι αδύνατο. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Μυστήριο της ευσεβίας. Το μυστήριο της ευσεβίας, λέει η Γραφή, είναι μέγα, το οποίο αποκαλύπτεται μέσα στο θέλημα του Θεού. Αυτό το οποίο εμείς τώρα το θεωρούμε απλό, ότι ο λόγος του Θεού έγινε σάρκα. Δηλαδή, να το πω πιο σωστά, πώς ο Θεός θα εκπληρώσει το σχέδιο του θελήματός του, το μυστηριώδες σχέδιο του θελήματός του, με το μυστήριο της ευσεβίας, το μυστήριο της πίστεως. Ο Θεός εφανερώθη στη γη εν σαρκή. Αλλιώς, είναι δυνατόν το μυστήριο του θελήματος του Θεού να πραγματοποιηθεί στη γη? Βέβαια. Πώς?
πώς να το καταλάβω, πώς θα γίνει, πώς έγινε? Με το μυστήριο της ευσεβίας. Αποφάσισε ο Θεός και ντύθηκε σάρκα. Έλαβε δούλου μορφή. Έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Έτσι θα εκτελεστεί το μυστήριο. Γιατί και αν σε κάποιον λέγανε ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού εν γέννη, όλοι θα λέγανε δεν γίνεται. Όλες οι δυνάμεις, όλες οι διάνοιες, ουράνιες, επίγειες, καταχθόνιες, όλες. Αλλά και τώρα, πώς θα γίνει να ενωθεί ο ουρανός με τη γη στη ζωή μου? Πώς έγινε? Η απάντηση είναι ένα μυστήριο και αυτό. Μυστηριωδώς έγινε, γιατί πίστεψες ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το πιστεύουμε, αδερφοί, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και όχι μόνο εφανερώθη εν σαρκή, αλλά εδικαιώθηκε εν πνεύματι, τον σύστησε το Πνεύμα του Άγιο. Δικαίωσε τον άνθρωπο Χριστό Ιησού που είναι ο Θεός εν σαρκή. Το Πνεύμα του Άγιο είπε ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός και ήλθε επάνω του εν σωματική μορφή ως περιστερά. Και το είδαν όλοι. Το είδε και ο Ιωάννης. Και μαρτύρησε ο Ιωάννης. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο δεν ήταν ξένο σε αυτό το μέγα μυστήριο της ευσεβίας. Αντιθέτως, το Πνεύμα το Άγιο συμμαρτύρησε και δικαίωσε τον Ιησού. Όντως, αυτός είναι ο Θεός που έγινε σάρκα. Γιατί είχε πει ο Θεός τον Ιωάννη, σε όποιον δεις το Πνεύμα το Άγιο να έλθει και να μένει επ' αυτόν, αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο αληθινός Θεός. Και το Πνεύμα το Άγιο εν είδη περαισταράς ήλθε, κάθισε και έμεινε σε αυτόν. Και ο Ιωάννης είπε, αυτός είναι. Γιατί βεβαιώθηκε ο Ιωάννης? Δια Πνεύματος Αγίου. Μα του το είπε ο Θεός. Ο Θεός μου το είπε, αλλά το είδα κιόλας. Πώς εγώ σώθηκα, το λέει η Γραφή, αλλά το ζήσα κιόλας. Ήρθε και με αναγέννησε. Βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο ο Χριστός, αλλά το ζήσα κιόλας. Με βάφτισε. Μιλάει ο Θεός τον άνθρωπο, τον οδηγεί τον άνθρωπο. Το λέει, το γράφει, αλλά το ζήσα κιόλας. Όλα αυτά πώς γίνανε? Δια Πνεύματος Αγίου. Ποιος με δικαιώνει μπροστά στον διάβολο, μπροστά στους ανθρώπους? Το Πνεύμα το Άγιο. Με συστήνει, με αποκαλύπτει, με φανερώνει. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που ζωοποιεί τη ζωή του ανθρώπου και την κάνει φανερή σε όλους. Εδικαιώθη εν πνεύματι, μυστήριον μέγα ευσεβίας. Εφανερώθη εις αγγέλους και οι άγγελοι τον ανεγνώρισαν. Φοβερό. Τον ανεγνώρισε και ο διάβολος. Είσαι ο Υιός του Θεού, πω πω τι έπαθα. Αν είσαι ο Υιός του Θεού, πες αυτά τις πέτρες να γίνουν ψωμιά. Γιατί δεν ήρθε σε μένα να μου το πει? Ανεγνώρισε, εφάνισε στους αγγέλους, φανερώθηκε. Οι άγγελοι τον ανεγνώρισαν. Αυτός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Θεός. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Λόγος του Θεού. Και όλοι οι άγγελοι δόξαζαν. Και ο διάβολος έτριζε τα δόντια του και αγωνιζότανε να τον κάνει σαν άνθρωπο να πέσει, όπως τον Αδάμ. Αλλά τώρα δεν είναι ο πρώτος Αδάμ, αλληλούια, τώρα είναι ο έσχατος Αδάμ. Δεν είναι ο άνθρωπος τον οποίον έφτιαξε ο Θεός, αλλά είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Μεγάλη διαφορά, μεγάλη διαφορά. Μέχρι που σύντριψε το κεφάλι του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και σήμερα είναι νικημένος, συντετριμένος και εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Όπως ο Χριστός είναι νικητής, είμαι και εγώ νικητής. Είσαι και εσύ νικητής. Είμαστε νικητές. Yeah.
αλλά εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Και οι άγγελοι τώρα σε γνωρίζουν και μας γνωρίζουν δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και μας φιλάνε. Δεν είμαστε άγνωστοι, είμαστε ένα με τον ουρανό. Και πρώτος άνοιξε το δρόμο αυτό ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώτος. Αλληλούια! Αλληλούια! Εκηρύχθη στα έθνη ο Ισραηλίτης, ο Υιός του Δαβίδ, ο Υιός του Ιωσήφ καθώς ενομίζεται, ο Υιός της Μαρίας της Παρθένου, που γεννήθηκε στη Βιθλεέμ και μεγάλωσε στη Ναζαρέτ και ονομαζόταν Ναζωραίος και ήταν μαραγκός ανάμεσα στους αδελφούς του και στις αδελφές του. Αυτός εκηρύχθη στα έθνη. Γι' αυτό ομολόγησαν οι άνθρωποι. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και όταν κήρυταν οι Απόστολοι και ο Παύλος και όλοι και εμείς, τι λέμε? Ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός. Είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Είναι ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος. Είναι το Α και το Ω. Είναι η αρχή και το τέλος. Είναι ο πρώτος και ο έσχατος. Είναι ο αιώνιος Θεός. Ποιος? Ο Ιησούς ο Ναζωραίος, που τριχωμαδήθηκε, ραπίστηκε, τον φτύσανε, τον μαστιγώσανε, τον ξεφτυλίσανε, τον χαστουκίσανε και τον σταυρώσανε. Αυτός όμως είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Αυτός είναι. Πού τον ήξερα εγώ Έλληνας ο Μαρουσιώτης τον Ιουδαίο Ιησού τον Ναζωραίο? Εκηρύχθη στα έθνη. Μυστήριο μέγα. Μυστήριο ευσεβίας. Τα έθνη τον εδέχθησαν. Όπως εφανερώθη στους αγγέλους και τον ανεγνώρισαν, τα έθνη τον επίστεψαν και επιστέφθη στον κόσμο. Μέγα μυστήριο να πιστέψει ο κόσμος τον Ιησούν τον Ναζωραίο ότι είναι ο αληθινός Θεός. Μέγα μυστήριο. Αλλά ένδοξο, αυτή η πίστη σώζει τον άνθρωπο και τον ενώνει με τον ουρανό. Και τέλος, αυτός απέθανε, ανέστη, αλλά ανελήφθη στους ουρανούς και στέκεται στα δεξιά του Πατρός και προσεύχεται και μεσητεύει για τον κάθε έναν από εμάς. Και σε αυτόν εδόθη το υπερπάνω όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων δυνάμεων. Πάσα θα ο γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Και όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και σαλπίσει ο Θεός, θα αφήσει το θρόνο του και θα έρθει να παραλάβει την ύμφη του, την αγαπημένη του, και θα την οδηγήσει στον Πατέρα και θα πει: Πατέρα, η νύμφη μου. Και ο Πατέρας θα κάνει ένα γάμο ουράνιο, δηλαδή μια ένωση αχώριστη. Γι' αυτό ο γάμος είναι μυστήριο, αδερφοί. Γιατί δύο ξένοι άνθρωποι, ο άντρας και η γυναίκα, τους ενώνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω και τους κάνει όχι δύο γνωστούς, τους κάνει ένα. Και εκεί στον ουρανό που θα γίνει ο γάμος του Χριστού με την Εκκλησία, ο Θεός θα μας παντρέψει και θα μας κάνει ένα. Ένα. Δεν είναι ξεύρωμεν τι θέλουμε είστε, τι θα είμαστε εκεί, αλλά ένα ξέρουμε, ότι θα είμαστε ένα με τον Χριστό. Και όταν έφτιαξε τον Αδάμ, είπε: Ας πλάσομεν άνθρωπον όμοιον με αυτόν, βοηθών αυτού, για να γίνουν ένα. Έτσι, μυστήριο μέγα, θα το πούμε την άλλη φορά, περί του Χριστού και της Εκκλησίας.
αυτό το μυστήριο της ευσεβίας, ο άνθρωπος μπαίνει στα ουράνια και ο ουρανός μπαίνει στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά δεν τελειώνει εδώ. Τώρα θα δούμε και πώς εργάζεται αυτό το θέλημα του Θεού στη ζωή του κάθε ανθρώπου, να το καταλάβουμε και να το απολαμβάνουμε και να πάμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς. Είναι σελίδα 1042, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο. Επιστολή προς Κολοσσαείς, πρώτο κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Δια τούτο και εμείς, αφού ακούσαμε, δεν πάβουμε προσευχόμενοι σε εσάς και δεόμενοι, να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος του Θεού με τα πάσης σοφίας και πνευματικής συνέσεως». Αυτό το θέλημα, αυτό το θέλημα το οποίο σώζει, και εγώ θα το διαβάσω, μη γυρίζετε εσείς προς τους Εβραίους, επιστολή, λέει η Γραφή. «Τότε είπεν ο Χριστός, ιδού έρχομαι να κάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου». Και έτσι αναιρεί την Παλαιά Διαθήκη ο Χριστός για να συστήσει την Καινή. Γιατί? Γιατί με αυτό το θέλημα το οποίο, του Θεού, το οποίο κάνει ο Χριστός, εμείς είμαστε αγιασμένοι δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενωμένης. Αυτό το θέλημα του Θεού, το οποίο εξετέλεσε ο Ιησούς Χριστός, μας έκαμε αγιασμένους, δηλαδή ενωμένους με τον ουρανό. Και ο Παύλος προσεύχεται, και εμείς πρέπει να προσευχόμαστε, να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού. Και επαναλαμβάνω, το θέλημα αυτού είναι πρώτον το εν γέννη σχέδιο του Θεού, δεύτερον η πραγματοποίηση του εν γέννη σχεδίου θελήματος του Θεού, και τρίτον το θέλημα του Θεού το προσωπικό για τον κάθε έναν από μας. Δια θελήματος Θεού ο Παύλος έγινε Απόστολος του Χριστού. Και έρχεται τώρα ο Θεός και λέει, προσεύχομαι να εμπλιστείτε από την επίγνωση του θελήματος για σας και του εν γέννη θελήματος του Θεού. Και το πώς το πραγματοποίησε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού με το μυστήριο της ευσεβίας, αλλά και το θέλημα του Θεού για τον κάθε έναν από σας. Μην πείτε γιατί συνέβη αυτό, αλλά να πείτε, σε ευχαριστούμε Θεέ μου, γιατί εκπληρώνεται το σχέδιο το δικό σου, το θέλημα το δικό σου στη ζωή μας. Και δεν θέλει να το κρατήσει μυστικό ο Θεός το θέλημά του για σένα, αλλά ο Παύλος προσεύχεται για τους Κολοσσαείς, ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται, ο Λόγος του Θεού σήμερα για μας, να πλημμυρίσει η καρδιά μας, η σκέψη μας, ο εσωτερικός άνθρωπος από την επίγνωση του θελήματος του Θεού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως. Γιατί? Για να μπορέσουμε να περπατήσουμε αξίως του Κυρίου. Εάν δηλαδή δεν αναγνωρίσουμε ότι εργάζεται έργο μέγα ο Θεός στη ζωή μου, σου, στην Εκκλησία μας, ότι υπάρχει ένα σχέδιο εν εξελίξη, ουράνιο, μυστηριώδες. Μέσα στο σχέδιο αυτό είναι ότι σήμερα είμαστε εδώ. Μέσα σε αυτό το μυστηριώδες, εν εξελίξη σχέδιο, συνέβησαν όλα στη ζωή μας. Ξαφνικά γνωρίσαμε τον Χριστό, πιστέψαμε στον Χριστό, φύγαμε από δόγματα, φύγαμε από απιστίες, φύγαμε από αμαρτίες, φύγαμε από επιθυμίες, φύγαμε από δεσμά, φύγαμε και ξαφνικά είπαμε, ζει ο Χριστός, Χριστέ μου σώσε με, και ο Θεός μας έσωσε. Και ήρθε ο Χριστός μέσα στο αιώνιο σχέδιο του Θεού, το οποίο, στο οποίο τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και λέει, έλα εδώ εσύ, μπες μέσα στην εκκλησία της Κηφισιάς. Και εκεί εγώ θα έχω τώρα σε εξέλιξη
το σχέδιο του θελήματός μου για σένα και πρέπει να στο αποκαλύψω. Και λέει ο Χριστός, Πατέρα, γέμισέ τονε, έμπλησέ τονε με την επίγνωση του θελήματός σου εν πάση σοφία και πνευματική συνέση. Γιατί τότε θα μπορέσει ο άνθρωπος να περπατήσει αξίως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλιώς δεν θα μπορέσει. Αλλιώς δεν θα μπορεί να πει ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Δεν θα αποδεχθεί, αλλά θα αγωνίζεται να ξεφύγει. Θα αγωνίζεται να πετάξει το σταυρό του. Να αλλάξει δρόμο. Δεν μου αρέσει αυτός ο δρόμος. Δεν τον θέλω αυτόν τον δρόμο. Εάν δεν τον γεμίσει ο Θεός με την επίγνωση του θελήματος, του σχεδίου του, του σχεδίου του θελήματος του, τον κάθε έναν από εμάς, ο κάθε άνθρωπος αυτός μπορεί να θελήσει, να ζητήσει μέσα στην ελευθερία που ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο, γιατί μέσα στο θέλημά του μας σχεδίασε και μας έπλασε σε απόλυτη ελευθερία, να ξεφύγουμε, να ζητήσουμε να ξεφύγουμε από το θέλημα του Θεού και το σχέδιο του Θεού, εκλέγοντας όχι κατά το θέλημα του Θεού αλλά κατά το θέλημα της καρδιάς μας, όχι κατά τη σοφία του Θεού αλλά κατά τη σοφία του πνεύματός μας. Και έτσι το σχέδιο του Θεού ποτέ να μην πραγματοποιηθεί στη ζωή μας, μέσα από το οποίο αν πραγματοποιηθεί θα εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων με μισθό πλήρη στον ουρανό. Γι' αυτό, Πατέρα, λέει ο Χριστός, αποκάλυψε στα παιδιά σου το σχέδιό σου, το μυστήριο του θελήματός σου, γιατί τότε θα μπορούν να περπατήσουν αξίως του Κυρίου, δηλαδή ευαρεστούντες κατά πάντα το Θεό. Εάν δεν αφήσεις το Θεό να σε οδηγήσει στην οδόν την οποία έχει εκλέξει για σένα, αν δεν αφήσει το Θεό να αγωνίζεσαι, να σε αφήσει να αγωνιστείς τον καλόν αγώνα, δεν θα μπορέσεις να ευαρεστείς κατά πάντα το Θεό. Δεν θα μπορείς να καρποφορείς εις όλα, εις παν έργων αγαθών. Σε κάθε έργο αγαθό που έχει προσδιορίσει ο Θεός για σένα θα έχεις καλό καρπό. Καλό καρπό που μόνο ο Θεός μπορεί να σου δώσει. Και θα αυξάνεσαι στην επίγνωση του Θεού. Δηλαδή θα τον πλησιάζεις όλο και πιο πολύ. Θα τον γνωρίζεις όλο και πιο πολύ. Θα σου αποκαλύπτεται ο Θεός όλο και πιο πολύ. Με το Λόγο Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο. Θα ενώνεσαι όλο και πιο πολύ με το Θεό. Με αποτέλεσμα να ενδυναμούσαι, αλλά με κάθε δύναμη κατά το κράτος της δόξης αυτού. Δηλαδή τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού, επειδή αναγνώρισα, κατάλαβα ότι ο Θεός έχει ένα θέλημα, ένα σχέδιο για μένα και αφέθηκα στο θέλημά Του στη ζωή μου. Δεν επιδιώκω δικά μου πράγματα, αλλά πάντοτε λέω «Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο». Και τα καλά θα δεχόμαστε και τα κακά θα δεχόμαστε, γιατί θα ξέρουμε ότι ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μου, αυτός το κάνει, γιατί εγώ τον αφήνω. Δεν αντιστέκομαι, γιατί έχει εμπλιστεί η καρδιά μου, η ψυχή μου από την επίγνωση ότι υπάρχει ένα θέλημα Θεού που σχεδιάζει και σχεδιάζει και σχεδιάζει και εξελίσσεται και εξελίσσεται και εξελίσσεται σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Γιατί? Γιατί εγώ τον αφήνω. Εγώ εκλέγω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου και αφήνω το θέλημα του Θεού να εξελίσσεται στη ζωή μου. Και έτσι θα δυναμώνομαι κατά το κράτος της δόξης. Σε τι? Εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμία.
Σε αυτό θα με δυναμώνεις, Κύριε. Να μπορείς να κάνεις υπομονή. Να μπορείς να μακροθυμείς. Σε αυτό θα μου δίνεις δύναμη. Αυτό μας χρειάζεται. Αυτό μας χρειάζεται. Δεν μας χρειάζεται να κάνουμε θαύματα. Ο Θεός θα κάνει τα θαύματα. Δεν μας χρειάζεται να κηρύττουμε καλά. Ο Χριστός είναι, του Χριστού δουλειά είναι αυτή. Αυτό που μας χρειάζεται και χρειαζόμαστε δύναμη, να έχουμε υπομονή. Να υποφέρουμε αλλήλους εν αγάπη. Να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντας. Να δεχόμαστε με υπομονή και μακροθυμία όλα τα προβλήματα τα οποία επιτρέπει και τις δοκιμασίες και τις ταλαιπωρίες και τις δυσκολίες στη ζωή μας, γιατί ξέρουμε ότι είναι μέσα στο μυστηριώδες σχέδιο του θελήματος του Θεού. Και λέμε δόξα, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μου. Και δεν αθυμούμε, αλλά δεχόμεθα την παιδεία του Κυρίου. Ακόμη και αν ο Θεός αποφασίζει να μας μαστιγώνει, λέμε ότι είμαστε μες στο σχέδιο του Θεού, γιατί είμαστε από τους υιούς τους οποίους παραδέχεται. Ταυτόχρονα, ευχαριστούντες. Δηλαδή, σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί με έκανες άξιο της μερίδας της κληρονομιάς των Αγίων εν το φωτί του Θεού. Μα περνάω ταλαιπωρίες, δοκιμασίες, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, το αφεντικό μου, η δουλειά μου, το σπίτι μου, ο κόσμος. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι ότι με αξίωσες. Με αξίωσες να είμαι μέτοχος της κληρονομιάς των Αγίων στο φως το αιώνιο και το απρόσιτο, στο οποίο κατοικεί μόνο ο Θεός, ο οποίος με ελευθέρωσε δια του Ιησού Χριστού από την εξουσία του σκότους και με μετέφερε στη βασιλεία εδώ στη γη. Με ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους εδώ στη γη και με μετέφερε κατά το αιώνιο σχέδιο και μυστηριώδες θέλημα του Θεού εις την βασιλεία, την αιώνια, την ουράνια του αγαπημένου παιδιού του. Με έχει μέσα στη βασιλεία του αγαπημένου γιού του. Μπορούμε να τον ευχαριστήσουμε, αδερφοί? Μπορεί να μην του δώσουμε τη δόξα? Εις τον οποίον Ιησού Χριστό έχουμε την απολύτρωση με το αίμα του και την άφεση των αμαρτιών. Δηλαδή είμαστε λυτρωμένοι. Συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Και αυτός που το έκανε είναι η εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, δηλαδή είναι αυτός το αποκεκριμένον μυστήριον από αιώνων, το οποίο τώρα εφανερώθη στους Αγίους αυτού, επειδή δια του Ιησού Χριστού, από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού, εκτίστησαν τα πάντα, και τα εν της ουρανής και τα επί της γης, και τα ορατά και τα αόρατα, και θρόνοι και κυριότητες και αρχές και εξουσίες, και πάντα δια του Ιησού Χριστού, και γι' αυτόν δια του Ιησού Χριστού, αλλά και για λογαριασμό του, χτίστηκαν. Και αυτός είναι προπάντων Θεός αληθινός. Τα πάντα συντηρούνται και εμείς, αλλά και το θέλημα του Θεού, το σχέδιο του Θεού συντηρείται σε μας δια αυτού, ο οποίος είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας και ο οποίος είναι η αρχή, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις πάντα. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το μυστήριο του θελήματος του Θεού. Και το επαναλαμβάνω, το μυστήριο του σχεδίου του Θεού να κάνει τον ουρανό και τη γη ένα, το οποίο μυστηριωδώς το πραγματοποίησε με το μυστήριο της ευσεβίας. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να γίνει ο ουρανός και η γη ένα παρά μόνο να έρθει ο Θεός εν σαρκή.
να έρθει και όχι μόνο να έρθει εν σαρκή, αλλά να φανερωθεί στους αγγέλους, αφού δικαιώθηκε πρώτα δια Πνεύματος Αγίου, να κηρυχθεί στα έθνη, να τον πιστέψει ο κόσμος και να αναλυθεί εν δόξη και να στέκεται στα δεξιά του Πατρός. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί εκεί στα δεξιά του Πατρός προσεύχεται να μας αποκαλυφθεί το μυστηριώδες σχέδιο του θελήματος του Θεού για τη ζωή του κάθε ενός από μας. Και έτσι, πότε με υποσχέσεις, θα σώσω τον άντρα σου. Οπ, ξέρω το σχέδιο του Θεού. Πότε με ελέγχους, επίστρεψον. Πότε με επένους, καλά πας. Πότε με φανερώσεις και αποκαλύψεις του παρόντος και του μέλλοντος, ο Θεός συντηρεί διά του Ιησού Χριστού το μυστηριώδες σχέδιό Του, θελήματός Του στη ζωή του καθενός από μας. Και εμείς, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο του μυστηρίου του θελήματος του Θεού, μπορούμε τώρα να πούμε «Γεννηθεί το Κύριε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Αμήν.